Δεύτερο μέρος της εκπομπής λοιπόν και θα συζητήσουμε με τον εμπορικό κόσμο και θα συζητήσουμε με τον εμπορικό κόσμο με φόντο φυσικά και τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, τουλάχιστον έτσι όπως θα εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή. Μένει να δούμε αν στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας αυτό θα περάσει, ποια είναι η θέση την οποία θα κρατήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, σε μια εισήγηση όμως που όπως και να έχει, έχει ανάψει φωτιές. Ο κύριος Μανώλης Κουμαντάκης είναι μαζί μας, είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς. Καλησπέρα στα θελετές. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, κύριε Κουμαντάκη, γιατί καταγράφουμε τα τελευταία 24 ώρα και μέσα από την εκπομπή πολύ έντονες αντιδράσεις για την αύξηση των δημοτικών τελών. Για τις επιχειρήσεις φαίνεται ότι αυτές δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες αυξήσεις. Πληροφορηθήκαμε ότι η εισήγηση της αντιδημαρχίας, την οικονομικής αντιδημαρχίας προς την Οικονομική Επιτροπή, μια σημαντική αύξηση των τελών, των δημοτικών τελών, για όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και γενικότερα όλο το Ηράκλειο, έτσι, και αφορά όχι μόνο το αστικό Ηράκλειο αλλά και το περιαστικό Ηράκλειο, και διαπιστώσαμε ότι η πρόταση αυτή η οποία ενεκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και πάμε τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυξήσεις, χωρίς να υπάρξει αν θέλετε μια συζήτηση με τους φορείς, τουλάχιστον του οικονομικούς φορείς, το εμπορικό κόσμο, την εστίαση, την βιοτεχνία. Τα προηγούμενα χρόνια γινόταν μια αντίστοιχη συζήτηση, πάντα γινόταν μια συζήτηση και πάντα βρίσκαμε ένα κοινό τόπο πάνω στον οποίο μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι επί πολλά χρόνια τώρα και λόγω των κρίσεων, πανδημίες κλπ. Δεν είχαν υπάρξει αυξήσεις στα δημοτικά τέλη από τη μεριά του Δήμου και όχι μόνο στο Ηράκλειο. Επειδή είμαι και πρόεδρος Ομοσπονδίας Κρήτης, έχω τη γνώση ότι αυτό συνέβαινε και σε όλους τους δήμους της Κρήτης. Ξαφνικά όμως, χωρίς καμία συζήτηση, χωρίς καμία, αν θέλετε, ένα τρόπο διαβούλευσης με το θέμα αυτό, πληροφορηθήκαμε για μεγάλες αυξήσεις της τάξης του που αγγίζει και τους 39-40%. 29% και τέτοια πράγματα. Οριζόντιες αυξήσεις, κύριε Κουμαντάκη, παντού. Στα οικιακά τέλη, στις επιχειρήσεις εντός, εκτός τυχών. Στο σύνδεσμο στη Φοινικιά, στις επιχειρήσεις εγκατεστημένες. Έπρεπε να ληφθεί υπόψη την κοινωνία και ιδιαίτερα το οικονομικό κομμάτι. Να λάβουν υπόψη ότι ζούμε μια περίοδο που και η ρευστότητα της κοινωνίας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, λόγω πληθωριστικών πιέσεων και κυρίως που οφείλεται στην ενέργεια, στο καύσιμα, στην ενέργεια και στα τρόφιμα, εκεί πραγματικά που κατατρώουν τα νοικοκυριά και την κοινωνία. Και από την άλλη μεριά, αντίστοιχα, η ενέργεια και ο πληθωρισμός, κυρίως η ενέργεια, έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη ρευστότητα και την ευθυλειτουργία των επιχειρήσεων. Είναι αβάσιμο το επιχείρημα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής που λέει ότι εντάξει, οι μειώσεις είχαν γίνει γιατί υπήρχε ένας COVID, υπήρχε ένας κορονοϊός ο οποίος είχε δημιουργήσει δυσκολίες στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τώρα δεν υπάρχει, έμεινε και το 23 μειωμένα τα τέλη. Άρα τώρα γιατί να μεγαλώνει ενδεχομένως μία τρύπα στα δημοτικά έσοδα οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυξήσεις. Την ώρα, και το λέω αν είναι αβάσιμο, την ώρα που όλο το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί κατά κόρον λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αυτό σας είπα προηγούμενα, όπως βέβαια σας κατέθεσα και στην αρχή που μιλούσα, ότι λόγω διαφόρων κρίσεων, επί πολλά χρόνια δεν είχε γίνει καμία αύξηση στις δημοτικά τέλη, το ανέφερα, αλλά και σαφέστατα είναι απόλυτα λογικό ότι η οικονομική πολιτική του Δήμου σαφέστατα πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός, έτσι. Ναι. Και μέσα από αυτό, αλλά αυτές οι μεγάλες αυξήσεις και οι απότομες αυξήσεις δημιουργούν μεγάλες παρενέργειες
και στην κοινωνία, στα νοικοκυριά, αλλά κυρίως στις επιχειρήσεις. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στον βιοτεχνική ζώνη Φοινικιά Μελάδες, όπου εκεί είναι εγκαταστημένες 300 επιχειρήσεις μεταποίησης και χοντρεμπορίου, είναι επιχειρήσεις που είναι αναγκασμένες για πολλούς λόγους να κατέχουν μεγάλη γη. Έτσι, και αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν πάρα πολλά χρήματα επί πολλά χρόνια, καταβάλουν αρκετά μεγάλα ποσά αναγκαστικά, λόγω του ότι έχουν μεγάλη γη στην χρήση τους και λειτουργία τους. Αυτές οι μεγάλες αυξήσεις θα τους δημιουργήσει μεγάλα θέματα. Και ειδικά στην περιοχή αυτή, γιατί τα τέλη έχουν και μια ανταποδοτική, ένα αποδοτικό χαρακτήρα. Εκεί κυριολεκτικά οι υποδομές είναι μηδενικές. Ναι, εκεί υπάρχουν μόνο παράπονα από τις επιχειρήσεις. Είναι μηδενικές. Φωτισμός δεν υπάρχει, δρόμοι δεν υπάρχουν, πολεοδομική αυτή δεν υπάρχει, νερό δεν υπάρχει, η αποχέτευση δεν υπάρχει. Υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι δίπλα στον βιολογικό, έτσι, και δεν είναι συνδεδεμένα. Τα παράλογα. Θέλω να σας πω, υπάρχουν απαράδεκτα πράγματα υποδομών. Κύριε Κομματάκη, πέστε μας, γιατί θα δώσουν αύξηση 30% περίπου σε επιχειρήσεις αυτές που πληρώνουν μέχρι τώρα πολλά χρήματα, έτσι, χωρίς ανταπόδοση. Βοηθήστε μας λίγο, είναι λογικό. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος. Μια αύξηση 30% σε μια επιχείρηση μεγάλη στη βιοτεχνική ζώνη εκεί στη Φοινικιά, σε πόσα ευρώ, σε τι ποσό μεταφράζεται μια αύξηση της τάξης 30%? Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις εκεί μέχρι τώρα, στο κομμάτι αυτό των 2.200 στρέμματα, που είναι 300 επιχειρήσεις, έχουμε υπολογίσει πριν κάμποσα χρόνια μαζί με το Δήμο ότι οι επιχειρήσεις αυτές κάθε χρόνο δίνουν περίπου στο 1 εκατομμύριο δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους, χωρίς ανταπόδοση. Είναι μηδενική σχεδόν. 1 εκατομμύριο το οποίο οδηγείται στα δημοτικά ταμεία, αλλά δεν επιστρέφεται με κανέναν τρόπο. Με μία αύξηση τώρα πάμε γύρω στις 300.000 παραπάνω. Ένα 300. Η ρευστότητα των επιχειρήσεων, και να πούμε ότι αν υπήρξε μία βελτίωση των υποδομών, εντάξει, να το συζητήσουμε. Αλλά εδώ είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Έτσι. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι θα πρετανεύσει η λογική στο Δήμο. Τη Δευτέρα θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί θα είμαστε. Να συζητήσουμε, μια και δεν υπήρχε διαβούλευση πριν και υπήρχε έτσι ένας, αν θέλετε, με ένα απότομο τρόπο ενημέρωσης. Να βρεθούμε εκεί και να κάνουμε μια συζήτηση και να υπήρξει μια, αν θέλετε, λογική, επικρατήσει λογική, να βρούμε έναν τρόπο, ένα τόπο, κοινό τόπο. Θεωρείτε ότι πολιτικά υπάρχει ένα θέμα ότι σπέβδει η τωρινή Δημοτική Αρχή που φεύγει, κύριε Κουμαντάκη, σε 1,5-2 μήνες φεύγει, να δεσμεύσει με αυξήσεις στα τέλη, γιατί αυτό λένε πολλοί φορείς, ότι κακώς σπέβδει να δεσμεύσει την επόμενη, την Δημοτική Αρχή που θα αναλάβει τον Γενάρη. Ακούω τέτοια πράγματα, να μην δώσουμε όμως εμείς τέτοιες προεκτάσεις πολιτικές, έτσι είναι, και μικροπολιτικές προεκτάσεις. Να λάβουμε υπόψη ότι τώρα διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου και σαφέστατα πρέπει στον προϋπολογισμό αυτόν να διαμορφωθούν και κάποια οικονομικά μεγέθη στον προϋπολογισμό αυτόν. Εγώ λαμβάνω υπόψη αυτή την λογική, ότι μπορεί να συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Θα τα δούμε όμως τη Δευτέρα. Σε όλους νομίζω όμως το μυαλό πάει εύκολα στο τι μπορεί να συμβαίνει, κύριε Κουμαντάκη. Σε αυτή τη χώρα τα συμβαίνουν πράγματα και εκ των εξαίρων διαπιστώνομαι ότι ο λόγος που συνέβησαν αυτά ήταν για άλλο λόγο από αυτόν.
Από αυτά που. Και για να που πω, εγώ κάτι. Όχι, ναι. Όχι ότι γίνεται για να δεσμευθεί από την πλευρά τη νη δημοτική αρχή η επόμενη, αλλά ότι με αυτή την απόφαση ούτω ή άλλω δεσμεύεται. Άσχετα. Ένα δώρο στην καινούργια δημοτική. Και να δεν πω θα έχει εγώ... πολιτικό κόστο, βέβαια, είναι η δημοτική αρχή, γιατί θα λέει επειδή είναι προηγούμενη. Αυτό, θα λέει ότι το προηγούμενη. Οι προηγούμενοι δεν έχουν ούτε αυτή. Να μην λαμβάνω όμω τέτοιε μορφή. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να. Ωραία, εγώ όμω μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Μπορεί να μην θέλετε να το κάνετε. Όχι. Το σχόλιο είναι ότι. Και πολλοί από τις νυν παρατάξεις αντιπολίτευσης που είχαν επιμείνει για μειώσεις τα προηγούμενα χρόνια και είχαν μια άλλη λογική, μπορεί τώρα, επειδή θα είναι στη συμπολίτευση με την Νέα Δημοτική Αρχή, να δούμε να αλλάζουν ρότα. Δικό μου το σχόλιο, κύριε Κουμαντάκη. Ας να δούμε τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί θα εξελιχθούν πολλά και οι τοποθετήσεις θα μας δείξουν εικόνες, προθέσεις από προηγούμενους Δημοτικούς Συμβούλους, από άλλους που θα είναι, από άλλους που δεν θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τη δημοσιογραφική καταγραφή. Ναι. Στην οικονομία. Πρέπει πάντα να υπάρχει ένας εξορθολογισμός με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν. Mm. Αυτά είναι οικονομία και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Να λαμβάνονται υπόψη η κοινωνία, να λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά δεδομένα, mm-hmm. το μέγεθος της οικονομίας, τα προβλήματα της οικονομίας, αλλά και τα μεγέθη ενός δήμου, που είναι ένας μεγάλος δήμος, έτσι είναι, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. No. Αλλά να λαμβάνονται υπόψη μέσα από μια διαβούλευση και να βρίσκεται ένας κοινός τόπος. Αυτό δεν έγινε τώρα και αυτό είναι λάθος. Έτσι, γιατί αν, ξέρω εγώ, αν θέλετε με αριθμούς, με απόλυτους αριθμούς και με προσεγγίσεις, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε στον προϋπολογισμό τα μεγέθη, αυτά τα μεγέθη που πρέπει να αναλυθούν και να μην ληφθούν όλα τα υπόλοιπα μέσα με διαβούλευση, είναι λάθος. Και αυτό θα φανεί στο επόμενο χρόνο. Λοιπόν. Γι' αυτό ελπίζω να επικρατήσει η λογική μέσα από μια έστω την τελευταία στιγμή διαβούλευση με το Δήμο. Το κρατάμε και τη Δευτέρα πλέον με τις αποφάσεις στα χέρια μας θα συζητήσουμε σε άλλο επίπεδο. Τώρα, επειδή το κομμάτι της επιβίωσης των επιχειρήσεων είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση με πολλές και διαφορετικές παραμέτρους, έχετε προγραμματίσει και μια ημερίδα στις 11 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο, η οποία θα επικεντρωθεί σε ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε δημόσια τουλάχιστον ανοίξει τόσο όσο θα έπρεπε και όσο προβληματίζει τις ίδιες επιχειρήσεις, τα επιτόκια. Κοιτάξτε, η καθημερινότητα και η πολιτική καθημερινότητα, αλλά και η γεωπολιτική καθημερινότητα, εστιάζουν αυτήν όλων προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας, που βιώνουμε την άλλη μορφής καθημερινότητα και διαπιστώνουμε ότι μέσα από αυτό όλο το γεωπολιτικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε τώρα τα τελευταία χρόνια, αυτός ο πληθωρισμός που δημιουργήθηκε, ποιοι είναι οι λόγοι, τις αναλύουμε, και οι πολιτικές που προσπαθούν να εφαρμοστούν όχι από τις κυβερνήσεις, αλλά από τις κεντρικές τράπεζες, ειδικά από την ΕΚΤ, ξεκινάει από εκεί και κατ' επέκταση σε όλες τις τράπεζες, έτσι των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθώντας να τυθασεύσουν τον πληθωρισμό με λάθος τρόπο, δηλαδή ακολουθούν πολιτικές, νομισματικές πολιτικές. Αυτό το λεγόμενο, όταν υπάρχει μια πληθωριστική πίεση, υπάρχει ένα πεντάγωνο νομισματικών πολιτικών που εφαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα αυτές τις πολιτικές. Αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν τώρα, γιατί είναι ένας γεωπολιτικός πόλεμος, ο οποίος έχει δημιουργήσει παρενέργειες και προβλήματα και έτσι και παρελκόμενα μέσα από τις ενέργειες αυτές έχουν δημιουργηθεί ένας πληθωρισμός τέτοιος που δεν καταστασσεύεται με αυτές τις πολιτικές. Το καταδείχνουμε αυτό. Και να τους δείξουμε λοιπόν στις τράπεζες ότι αυτό που κάνουν με το να αυξήσουν τα επιτόκια δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο να κατατρώνουν την ελληνική οικονομία και τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Και εκεί έχουν θέματα, δεν έχουν μόνο εδώ, και το ίδιο θέμα. Εδώ όμως δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Δημιουργούν πρόβλημα. Η χώρα μας έχει υποστεί μεγάλη πίεση στο ΑΕΠ τα τελευταία 14 χρόνια. Χρειάζεται επενδύσεις. Με αυτά τα επιτόκια, επενδύσεις δεν υπάρχουν. Ζημιά στην οικονομία. Σας λέω ένα από τους πολλούς κινδύνους. Δεύτερος κίνδυνος, πολύ σημαντικός. Δημιουργούμε τα καινούργια γενιά των κόκκινων δανείων.
Τώρα δημιουργούνται. Και δεν το... Μόνο εμείς τα βιώνουμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Ο υπόλοιπη κοινωνία και υπόλοιπο πολιτικό σύστημα δεν το λαμβάνει υπόψη. Κάναμε λοιπόν εμείς μέσα από μια ενδελεχή ανάλυση του προβλήματος, καλέσαμε το πολιτικό σύστημα, ζητήσαμε πάνω στην κυβέρνηση μια συνάντηση στο θέμα αυτό. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο. Θα κάνουμε τώρα με ESE μαζί με την Ομοσπονδία και άλλων φορέων. Θα κάνουμε μια πολύ σημαντική τέτοια με ανθρώπους ειδικούς της οικονομίας, έτσι, που αφορούν το τραπεζικό σύστημα και της οικονομίας. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Θα έρθουν εδώ, θα κάνω μια ημερίδα, θα αναλύσουμε τα δεδομένα και με βάση αυτά τα δεδομένα θα πάμε πάνω στην κυβέρνηση από εδώ. Να πούμε ότι κύριοι, με βάση τα δεδομένα, συγκεκριμένα πράγματα, είναι λάθος αυτό. Καταστρέφεται την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Κύριε Κομαντάκη, να σας πάμε εντάχει και σε... Έρχονται τα Χριστούγεννα, οι γιορτές, κοντά μας είναι, αλλά με άλλα δεδομένα φέτος. Έτσι, Νικολέτα, μας τα έχει πει εδώ και ο αρμόδιος αντιδημάρχος, ο κύριος Αναστασάκης. Η πλατεία Ελευθερίας, όσον ούπο γίνεται εργοτάξιο, έργα. Δεν θα υπάρχει το κλασικό, το χριστουγεννιάτικο κάστρο. Πώς τα βλέπετε εσείς? Και αν φοβάστε, θα επηρεάσει αυτό την εμπορική κίνηση στο κέντρο της πόλης? Κοιτάξτε. Εγκαίρως, εμείς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση με τη ΔΚΕΗ να δούμε τι θα γίνει, τι έργα θα γίνει, γιατί και εμείς σαν εμπορικός σύλλογος μαζί με την περιφέρεια θα κάνουμε κάποιες ενέργειες τις γιορτινές αυτές τις μέρες. Οι μέρες αυτές είναι καθοριστικές μέρες για το λιανικό εμπόριο. Έτσι, καθορίζουν ένα σημαντικό κομμάτι των προϋπολογισμών των εμπορικών επιχειρήσεων το μήνα αυτόν. Θα κάνουμε λοιπόν και εμείς, γι' αυτό ζητήσαμε να δούμε και τι θα κάνει η ΔΚΕΗ εδώ στο Ηράκλειο, λόγω των προβλημάτων τώρα και της εργολαβίας του lifting στο αυτό, δεν μπορεί να γίνει εκεί. Όμως κάποια παιχνίδια που καλούν το παιδιά, που οικογένειες κλπ. Θα γίνουν στο χώρο αυτό που θα γίνει, είναι στην πλατεία εκεί που είναι τα λεωφορεία του μουσείου. Εκεί θα γίνει με ταυτόχρονα, έτσι, το μισό, το άλλο μισό θα είναι σαν πάρκι. Άρα αυτό έχει κλειδώσει, γιατί μας δίνεται μια είδηση τώρα, κύριε Κομαντάκη, έχει κλειδώσει αυτό σαν σχεδιασμό? Κατά 99% έχει κλειδώσει. Στο χώρο στάθμευσης λοιπόν των λεωφορείων που είναι στο αρχαιολογικό μουσείο, ναι, εκεί ακριβώς. Εκεί θα γίνουν κάποια παιχνίδια, όχι το κάστρο. Όχι κάποια το κάστρο. Παιχνίδια, ούτε τα. Κάποιες, έτσι, αν θέλετε, εμπορικές πράξεις κλπ. Θα γίνονται εκεί στη δικαιοσύνη και από τη μεριά, ναι, από την άλλη μεριά που είναι το δικαστήριο και λοιπά, σε εκείνα και τις εσοχές και λοιπά. Αυτά θα γίνει και έχουμε κλείσει και ένα ραντεβού τη βδομάδα αυτή να δούμε το στολισμό από πλευράς φωτισμού και λοιπά, γιατί οι μέρες αυτές ζητούν τέτοιο φωτισμό. Έτσι, η πόλη να είναι φωτισμένη. Και πάντα δέχεται κριτική ο στολισμός και στο Ηράκλειο, σε όλες τις πόλεις, αλλά και στο Ηράκλειο υπάρχει πάντα κριτική για την αισθητική. Θα προσπαθήσουμε με βάση τα δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι η δημοτική αυτή είναι απερχόμενη, έτσι, και ό,τι μπορούν να κάνουν θα προσπαθήσουν. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεις ένα πολύ ωραίο στολισμό, εορταστικό στολισμό. Γι' αυτό και κάνουμε κι εμείς. Ναι. Έχει και αυτό τη σημασία του. Και για εμάς και για εσάς τους εμπόρους, ναι, αλλά και για την ψυχολογία του καταναλωτή. Εμείς θα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, θα δώσουμε μια, αν θέλετε, ένα γιορτινό χαρακτήρα στο Ηράκλειο. Το χρειάζεται. Χρειαζόμαστε όλοι. Αυτές οι μέρες, οι μεγάλες γιορτές, με τέτοια που μεφέρουν χαρακτήρας, σαφέστατα τονώνουν έτσι και του κόσμου την διάθεση να αυτό. Ελπίζω ότι θα γίνει το ό,τι καλύτερο. Ωραία, άρα το κρατάμε ότι ναι, το κάστρο δεν θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, επινελιές, διάφοροι χώροι με αντίστοιχες δραστηριότητες και είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κομαντάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.